Γεια χαρά φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι, είμαι ο Orbuser και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας για να σας παρουσιάσω μια σειρά επεισοδίων του indie game The Binding of Isaac The Afterbirth. Θα ξεκινήσω φτιάχνοντας ένα καινούριο αρχείο για να σας παρουσιάσω το παιχνίδι από την αρχή, μαθαίνοντας τα μυστικά του παιχνιδιού, παίζοντας παρέα. Διαλέγουμε λοιπόν τον πρώτο χαρακτήρα, τον Isaac, και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε και τους υπόλοιπους αφού τους ξεκλειδώσουμε. Πάμε λοιπόν. Να ξέρετε ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει πρωταγωνιστεί τον Άιζακ, ο οποίος τον κυνηγάει η μητέρα του γιατί πήρε εντολή από τον Θεό να τον θυσιάσει για να αποδείξει την αγάπη της προς αυτόν. Είμαι τυχερός που μου έπεσε τον Daddy Longless, είναι από τα αντικείμενα γενικά που μου αρέσουν πολύ, αγαπημένα, γιατί κάνει damage γενικά όποιον πλησιάζω. Να ελέγχετε λίγο το χάρτη πάνω δεξιά αν πηγαίνετε από ένα δωμάτιο στο άλλο για να παίρνετε αυτά τα κασελάκια, τα δωράκια που έχει κάθε όρος που μπείτε στον boss. Ο μόνστρο είναι το μποσάκι στον πρώτο όροφο. Εντάξει, είναι ένα μποσάκι το οποίο αυτό που κάνει είναι να πετάει tears, να πηδάει από εδώ από εκεί, προσπαθώντας να σας πετύχει. Βέβαια με το Daddy Longless βλέπετε ότι δεν έχει και πολλές ελπίδες, κάνει αρκετό damage. Εντάξει, είναι ένα boss που στην αρχή μπορεί να σου φανεί λίγο δύσκολο, αλλά κατά συνέπεια είναι από τα πιο εύκολα. Το Tone Photo είναι από τα αντικείμενα που μας έριξε, δίνει tears και short speed up, δηλαδή κάνει τα δάκρυά σας να βαράνε πιο γρήγορα. Πάμε στο δεύτερο όροφο, είναι το Basement 2. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν καινούργια, ας πούμε, δωμάτια, λίγο πιο δύσκολοι αντίπαλοι. Γενικά όσο κατεβαίνεις πιο κάτω στους ορόφους είναι πιο δύσκολο το game. Αυτές οι πέτρες που έχουν το σημάδι το Χ έχουν δωράκια μέσα τους, καλό είναι αν έχετε βομβίτσες να τις πάτε για να παίρνετε οτιδήποτε δωράκι, κρύβουν αρκετά καλά δωράκια μέσα εκεί. Κλασικές αραχνούλες. Να είχαμε ένα κλειδάκι να ανοίγαμε το item room τώρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Ελπίζω να βρούμε ίσως αυτό το κασελάκι. Δυστυχώς έχει καρδούλα μέσα. Ίσως αυτό. Για να δούμε. Έχει. Αυτές τις βόμβες να τις προσέχετε γιατί κρύβονται και μπορεί να φας damage. Και εδώ και τις φωτιές να... Γενικά να τις προσπαθείτε να τις σβήνετε γιατί κρύβουν φράγκα μέσα. Για να δούμε τι έχει μέσα το. Έχει το Yam Heart, το οποίο πρακτικά κάνει heal. Πηγαίνει πάνω αριστερά, είναι όπλο που κάνει charge. Δηλαδή χρειάζεται η μπαταρία ή να αδειάζεις δωμάτια για να γεμίσει το όπλο που λέμε. Είναι καλό αντικειμενάκι, ιδιαίτερο στην αρχή που θα τρώτε damage. Το Loose, αυτό που κάνει, δίνει ευκαιρία μια στο τόσο να πετάει μια ραχνούλα να σας βοηθάει. Ο Little Demon είναι το δεύτερο boss. Σχετικά εύκολος, καινούριος στο Afterbirth είναι. Αλλά Daddy's Longless δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Ναι. Ξεκλειδώσαν το Monster's Tooth και αυτό που βλέπετε το αντικείμενο κάνει hit point up, είναι το Rotten Meat και μας άνοιξε και Devil Deal. Αυτές τις κόκκινες φωτιές λίγο να προσέχετε γιατί πετάνε φλεγόμενα tears. Για να δούμε τι έχει μέσα. Μάλιστα. Δύο Spirit Hearts. Στην ουσία τα Spirit Hearts απλά δεν αναπληρώνονται. Πάμε κάτω στο τρίτο όροφο να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Έχει ενδιαφέρον πιο πολύ τα αντικείμενα που βρίσκεις. Αυτό το game είναι καθαρά γι' αυτό. Εγώ τουλάχιστον το παίζω γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει ενδιαφέρον να ξεκλειδώσεις τα αντικείμενα και να τα παίξεις, γιατί βλέπετε έχει εκνευριστικότατους αντιπάλους, αυτά τα λίτσις και δύσκολους μην νομίζετε, και τα παιδάκια αυτά που βγάζουν γενικότερα λίτσις είναι επικίνδυνα, αλλά γενικά με το παίρνετε κατάκαρδα αν δεν τα καταφέρετε στην αρχή. Θέλει καθαρά εμπειρία και εξάσκηση για να το μάθει το παιχνίδι. Είναι κλασικά ένα indie game το οποίο ούτως ή άλλως, αν έχετε ξαναπαίξει, θα καταλάβετε ότι χρειάζεται λίγο, ας πούμε, γαϊδουρνή υπομονή για να πάτε παρακάτω. Τώρα τι να κάνω.
Πάω να δω λίγο τους ορόφους ή μήπως... Ας πάω να παίξω τον boss, μωρέ. Είναι εδώ δίπλα ούτως ή άλλως. Να δούμε ποιος είναι το τρίτο boss. Α, είναι ο Mega Fatty. Αυτός είναι λίγο πιο επικίνδυνος από τα άλλα, τα μποσάκια που αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής. Πετάει τίρες, βλέπετε, δεξιά-αριστερά, προσπαθώ να σας πετύχει. Ίσως κάποιες φορές θα δείτε να κάνει creep, να βγάζει ένα εδώ πέρα, όπως βλέπετε, βγάζει κουραδάκια από εδώ και από εκεί. Ξερνάει tiers σαν εμετό φάση και σας ακολουθεί. Έχει το κλασικό pattern που έχουν όλα τα τέτοια. Βλέπετε το creep, σας έλεγα, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο attack που έχει. Κάνει jump πάνω σας. Αλλά εντάξει, δεν έχει ελπίδα. 5 gram damage up, spirit heart και devil deal. Και μας έδωσε οπλάρες. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα τα πάρω, θα θυσιάσω τις καρδούλες μου. Lord of the Pit, Mark, πολύ καλά αντικείμενα. Βλέπετε πόσο μεγάλα γίνανε τα tiers μου πλέον. Και μπορούμε, ενώ πετάμε τώρα πλέον, να πάμε να πάρουμε οτιδήποτε υπάρχει που χρειαζόταν, είτε να ξοδέψουμε βόμβες, είτε... Τέλος πάντων, κοιτάξτε εδώ τώρα πλάσμα που έχει φτιάξει ο τύπος, το game. Αυτές εδώ οι... τα bats είναι... Αυτές οι χοντρές είναι καινούριο mob που φτιάξανε στο Afterbirth. Δεν υπήρχε στο Rebirth, που ήταν και το δεύτερο στην ουσία το παιχνίδι. Τώρα εγώ προσωπικά λέω να πάρουμε το experience pass, να πετύχουμε κανένα αντικείμενο, γιατί έχουμε μόνο ένα κλειδάκι. Γυρνάω γενικά τα δωμάτια, καλό είναι να τη γυρνάτε. Απλά να προσέχετε να μην χάνετε ζωές, γιατί τις χρειάζεστε πιο μετά όταν θα πάτε στο τελικό boss. Π.χ. εμείς θα πάμε, ας πούμε, στο πόδι της μαμάς, που είναι το πρώτο boss που αντιμετωπίζεις. Μας πέταξε ένα από τα καλύτερα trinkets, το Bandit Fight Poop. Αυτό και το happy είναι το Amnesia, το οποίο στην ουσία μας δίνει το χάρτη πάνω δεξιά. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω το κασελάκι εκεί. Εδώ προσπαθώ να δω αν έχει secret room, αλλά δεν έχει. Τέλος πάντων, δεν μπαίνω στο challenge όταν έχει μόνο ένα κασελάκι, έλεγα πριν λίγο. Δεν αξίζει ο κόπος για μία βόμβα ή για ένα gold, ας πούμε, να παίξω μια σειρά από πλάσματα ψιλομπόσεις όλα. Δεν υπάρχει λόγος. Κλειδάκι και στο item room. Εντάξει, αυτό είναι από τα καλύτερα όπλα, παύλα familiars, που έχει το παιχνίδι. Είναι ο Dark Bomb, ή τουλάχιστον έτσι εγώ τον προφέρω. Ένας μικρός little demon, ξέρω εγώ. Εδώ ψάξα για, βλέπετε, την σημαδεμένη πέτρα και μου πέταξε spirit. Ο οποίος τι κάνει, τώρα θα δείτε ότι θα πάω από εδώ και από εκεί, γιατί κάπου θυμάμαι ότι είχα αφήσει κάπου κόκκινες καρδιές. Γιατί ο Dark Bomb αυτό κάνει, μαζεύει τις κόκκινες καρδιές από κάτω και σου τις μεταμορφώνει σε spirit. Άρα αν δεν έχεις πολλά hit points, μαζεύεις spirit hearts και στην ουσία μπορεί να μην επανέρχονται. Να βλέπετε, μου πέταξε ήδη spirit και ξεκλειδώσαμε και τον Λάζαρος. Ούτε εδώ secret room. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μαζεύεις hit points και μπορεί να μην τα μπορείς να τα ανακτήσεις, αλλά τουλάχιστον έχεις hit points να συνεχίσεις το παιχνίδι παραπέρα. Πάμε και στο τέταρτο όροφο, το οποίο είναι το Flood Cave στο 2. Καινούριο και αυτό, μη φανταστείτε, και αυτό στο Afterbirth έχει ξεκινήσει να παίζεται και καλά πλημμυρισμένος, ας πούμε, ένας όροφος με διαφορετικά καινούρια μομπάκια. Βλέπετε, έχουν γίνει λίγο πιο επικίνδυνα τα δωμάτια, είναι λίγο πιο μεγάλα, έχουν πιο πολλούς αντιπάλους. Αυτά τα λίτσες είναι λίγο εκνευριστικά, ιδιαίτερα σε αυτά τα μαύρα, γιατί πετάνε τα tiers και μπορεί να σε πετύχουν. Αλλά εντάξει, θα δείτε ότι okay, είναι εύκολο το παιχνίδι σε σχέση με άλλα indie games που υπάρχουν. Αυτή είναι η κάρτα The Devil. Στην ουσία αυτή η κάρτα για ένα δωμάτιο σου ανεβάζει το damage. Πολλά λεφτά εδώ πέρα, αρκετά βρήκαμε, μάλιστα. Και αυτοί οι σκελετοί πετάνε κόκαλα, να τους προσέχετε, γιατί δίνουν και φάλτσο στα κόκαλα καμιά φορά, δηλαδή λες και σε ακολουθάνε. Να πάρουμε και τη βομβίτσα, μην την ξεχάσουμε. Καμιά φορά, αν δεν έχεις, σου χρειάζονται.
Αυτοί εδώ οι σκελετοί είναι λίγο επικίνδυνοι. Αν δεν πετούσα τώρα θα ήταν πολύ δύσκολο να τους βγάλω. Βλέπετε ότι για να τους πετύχω πρέπει να σηκωθεί το κεφάλι τους, να είναι ευάλωτοι δηλαδή. Το σώμα τους το κόκκινο πρέπει να πετύχει στην ουσία. Είναι λίγο περίεργο, το δωμάτιο είναι λίγο περίεργο γιατί έχει και τα turrets αυτά που βλέπετε, τα κεφαλάκια που βαράνε συνέχεια tiers. Εντάξει, σας είπα, την πρώτη φορά που θα το παίξετε θα σας φανεί λίγο δύσκολο. Μην απογοητευτείτε αν χάσετε, ξέρω εγώ. Αυτές οι μυγούλες επίσης εκνευριστικές, γιατί είδατε έχει και λίτσες μέσα του, δηλαδή έλεος. Lock up, αυτό ήταν το πύλνα πολύ καλό. Αυτές εδώ οι κουραδίτσες είναι καινούργιες. Αν τις προσέξετε έχουν κάτι κίτρινα στίγματα. Δεν είναι σαν τις άλλες που πολεμήσαμε, είναι λίγο πιο απότομες. Κλειδάκι, μην ξεχνάτε ότι έχουμε το Petrified Poop και μπορούμε να βγάζουμε λεφτάκια από τις κουραδίτσες. Γενικά πάμε και στο επόμενο boss. Αυτός είναι λίγο πιο δύσκολος, είναι ο πολυκέφαλος, ο οποίος απλά κρύβεται και περιμένει να πλησιάσει κοντά σου και να σου πετάξει tears. Αλλά βλέπετε... Α, ξεκλειδώσαμε λίγο τσάμπι. Βλέπετε όμως το Daddy Longlegs, γιατί επέμενα ότι είναι φοβερό αντικείμενο, δηλαδή κάνει damage, όχι χαζομάρες. Εδώ πέρα μας πέταξε αρκετά καλούδια. Το ζήτημα δεν είναι το lovers, είναι αν θα πάρω το paperclip. Γιατί το paperclip αυτό που κάνει στην ουσία είναι να μπορεί να ξεκλειδώσει τα κασελάκια τα χρυσά χωρίς να χρησιμοποιείς κλειδί, και εγώ έχω τρία μόνο κλειδάκια. Προφανώς θα πάρω αυτό, γιατί λεφτά τώρα είμαι στην πρώτη τελευταία πίστα, τι να τα κάνω. Δεν καταφέραμε να μπούμε ούτε σε ένα shop να πάρω κάτι, ας πούμε, που ούτως ή άλλως είναι κλειδωμένα. Για να τα πάρεις θέλει να βάλεις λεφτά για να σου βγάλει καλά αντικειμενάκια. Αλλά μην ξεχάσουμε να πάρουμε το item, έτσι έχουμε τρία κλειδάκια. Και καλά έκανα και ήρθα, γιατί το Punching Bag είναι από τα καλά familiars. Τουλάχιστον θα σας βοηθούσε πολύ στην αρχή όταν ξεκινήσατε το παιχνίδι. Πρακτικά στην ουσία τραβάει άγκρο. Τι κάνουν, τα mobs χτυπάνε αυτό και εσύ τα βγάζεις άνετα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Πήρα και το Lover στην κάρτα, η οποία την πήρα για καλό για κακό. Μήπως τα βρω σκούρα να τις πετάξω τις δύο κόκκινες καρδιές, αυτό κάνει. Και τις πάρει στην ουσία ο Dark Bomb και μου πετάξει Spirit Hearts. Εντάξει, θα τα μάθετε όλα σιγά σιγά. Θα παίζουμε παρέα εδώ πέρα και θα βγάλουμε άκρες. Το οποίο είναι 48 ώρες energy. Στην ουσία πετάει κάτω αν το πατήσεις μπαταριούλες, έτσι ώστε να κάνεις charge up το αντικείμενο που έχει στο αριστερό πάνω μέρος. Εγώ δεν το χρειαστεί, γιατί ούτως ή άλλως βλέπετε έχω μόνο μια κόκκινη καρδιά, αλλά δεν μου έχει βγάλει και κάτι καλύτερο να το αφήσω. Και άλλη Spirit Heart. Δεν θα το παίξω. Άντε να το παίξω. Καλά έκανε και το παίξα. Το Head of the Keeper μου πέταξε. Τα tiers μου γίνανε κέρματα από ό,τι βλέπετε. Και αυτό είναι το ωραίο στο game, ότι αλλάζουν τα tiers, τα όπλα. Γιατί τώρα αυτό το αντικείμενο βλέπετε έχει chance κάθε φορά που βαράω κάποιον να πετάξει χρήματα κάτω. Σε άλλο παιχνίδι και αργότερα θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμο, θα πάρουμε πολλά αντικείμενα με αυτόν τον τρόπο μαζεύοντας λεφτά. Το challenge room δεν σας είπα, αυτό που παίζουμε τόση ώρα, είναι, είδατε μια σειρά από πλασματάκια που πρέπει να τα κερδίσεις. Και εντάξει, τώρα άμα δω κανένα χρυσό σε ντουκάκι μπορεί να μπω, αλλά άμα δω κανένα γκρι δεν μπαίνω, γιατί να πετάξει κανένα κέρμα, ας πούμε, δεν, όπως καλή ώρα εδώ πέρα δεν έχει κάτι φοβερό. Εδώ προσέξτε, είναι turrets αυτά και αυτές οι μύγες εκρήγνονται και μπορεί να φας damage. Να είναι καλά ο Daddy που βοηθάει, κλειδάκι. Αυτές οι κόκκινες οι μυγούλες στην ουσία πετάνε tears, και αυτό εδώ το πλασματάκι είναι upgraded μομπάκι. Αν σε πετύχει τρως μια ολόκληρη καρδιά damage. Προσέξτε, γιατί πολλές φορές στην αρχή νέκρωσα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, και αυτά τα... Εδώ βάλουμε μια βόμβα γενικά, αλλά δεν είχε κάτι. Εδώ τώρα περιμένω να βγει αυτός για να τον... Τέλος πάντων. Και αυτό είναι κάτι σαν μίνι μποσάκι. Μου έδιωξε βέβαια και τη βόμβα. Είπα μπας και έχει secret room εκεί. Δεν έχει ούτε εδώ. Τι γίνεται σήμερα.
Ω, μας πέταξε λευκή καρδούλα ή αλλιώς Eternal Heart. Βλέπετε που έγινε πάνω αριστερά η καρδούλα μου από κόκκινη μισή έγινε άσπρη. Αυτό πρακτικά σου δίνει την ικανότητα, άμα βρεις ακόμα μια λευκή, να σου κάνει hit point up. Ή, παραδείγματος χάρη, αν έχω τώρα μισή καρδιά και πάω να κατέβω στον επόμενο όροφο, πάλι θα μου κάνει hit point up. Αυτό το προσέχετε γιατί είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις hit points. Δεν πετάει πολύ εύκολα το παιχνίδι στην αρχή hit points. Δεν είναι ότι α, θα σε βοηθήσει και ξέρω εγώ, okay. Το Wheel of Fortune δεν μας χρειάζεται, είναι κουλοχέρις, έτσι. Μπορείς να το σκάσεις με κάποια μόνος, πετάξεις κάποια χρηματάκια, έτσι. Να το προσέχετε αυτό γιατί καμιά φορά είτε το παίζεις, είτε ας πούμε ποια άλλη spirit card, Dark Bump, είσαι φοβερός. Και αυτό είναι σαν mini μποσάκι, αλλά βλέπετε την damage κάνω πλέον και με το πόδι του μπαμπά ξεφύγαμε. Πήρα και την κάρτα το Strength, το οποίο αυτή άμα την πατήσει συνήθως στον boss την πατάω εγώ, σου ανεβάζει το down, σου ανεβάζει και hit point για εκείνο τον boss μόνο. Να μπούμε εδώ πέρα στο shop. Σκεφτείτε τώρα, αυτό είναι boss, είναι ο grid. Μπήκαμε στο shop να πάρουμε αντικείμενο και τελικά μας έβγαλε boss. Αυτό αν το κερδίσεις σου πετάει χρήματα και αν σε χτυπήσει σου πετάει χρήματα από την τσέπη σου, ας πούμε. Εντάξει, ψηλό ανουσιότητα, αλλά χάνεις λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Πάμε και σε αυτό το δωμάτιο να βρούμε το room βασικά. Μπας και μας πετάξει κανένα καλό αντικειμενάκι ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι η μάμη είναι λίγο δύσκολη. Εδώ πέρα τώρα την πάθαμε. Πήρα το κλειδί, το πιλ το οποίο κάνει τα κλειδιά σου βόμβες και το αντίστοιχο, και εγώ τώρα δεν έχω κλειδιά. Πάμε εδώ πέρα μήπως βρούμε κανένα κλειδί, αλλά δεν βλέπω φως. Προσέξτε εδώ, αυτά τα τούρες κάτω σε τραβάνε, να προλάβετε να σπάσετε τα υπόλοιπα poops για να πατήσετε το κουμπί. Πού πάω? Όπα, λάθος. Δεν μείνω από εδώ. Κοιτάτε λίγο το χάρτη με το tab. Να το πατάτε. Μου φαίνεται δεν θα βρω. Εκτός αν έχει εδώ πέρα κανένα κλειδάκι. Βρήκα secret room επιτέλους. Και έχει βόμβες μέσα. Τέλος πάντων. Okay. Εδώ βάλτε καμιά βόμβα αφού έχετε περίσσιες. Πετάει pills. Ή δωράκια. Pretty fly. Πολύ καλό το pill αυτό, γιατί θα δείτε ότι εμφανίζονται δύο pretty flyers. Εμφανίζονται δύο μυγούλες γύρω γύρω από το σώμα μου, με προστατεύουν από damage, έτσι. Είναι χρήσιμο γενικά να έχετε pretty flies. Πάμε με το strength να παίξουμε το boss. Ναι. Ας κάνω και αυτή τη φωτιά. Δεν θα βρούμε. Μόνστρο 2. Δεν βρήκαμε κλειδάκι, δεν πειράζει. Δεν θα πάρουμε δωράκι. Ο Monstro 2 είναι ένα μποσάκι, είναι σαν το Monstro, απλά είναι αρκετά πιο δύσκολο στην αρχή. Βγάζει αυτές τις 4 μυγούλες που κάνουν οριζόντια και κάθετα πετάνε tiers. Το πιο επικίνδυνο είναι το Brimstone που κάνει, αυτό το laser να το πω έτσι για όσους δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Γιατί το πετάει απότομα και δεν ξέρει, πρέπει να συγχρονιστείς για να τα αποφύγεις. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχει πολλά hit points ο monster, δηλαδή δεν τελειώνει. Βλέπετε, βαράω τόση ώρα με total damage και δεν τελειώναν. Παρ' όλα αυτά όμως, όπα, είδατε τώρα που πήραμε τη δεύτερη Eternal Heart, Cat of Nine Tails και Devil Deal. Και μόλις τη φτιάξαμε την καρδιά θα τη χαλάσουμε από ό,τι φαίνεται. Έχει το Multidimensional Baby και ξεκλειδώσαμε τον Azazel. Άλλος χαρακτήρας, θα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάει και αυτός ο όροφος, δεν μπορούμε να πάμε στο item room. Πάμε στον τελευταίο όροφο. Μου φαίνεται, ναι, είναι που θα πολεμήσουμε τη μάμ. Depths 2 λοιπόν. Μπαίνω και στο Curse Room να το δείτε. Αυτές οι μπλε καρδιές μη προσπαθήσετε να τις χτυπήσετε εκτός από βόμβες, δεν σβήνουν. Τα κόκκινα κασελάκια από ό,τι καταλάβατε κρύβουν και παγιδούλες. Εντάξει, τέλος πάντων
θα τη βγάλετε την άκρη, πιστεύω. Το παιχνίδι στην αρχή μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα σας βγάλει για πρώτη φορά τα πρώτα αντικείμενα και θα σας αρέσει. Bob's Rotten Head, τα χειρότερα αντικείμενα του παιχνιδιού πιστεύω, χρησιμεύει μόνο όταν δεν έχεις κάποιο αντικείμενο εκεί πάνω αριστερά, για ορισμένες περιπτώσεις. Κόλλοι που πετάνε brimstone, ok, λίγο προσοχή. Βλέπετε πως βγάζω τα πλασματάκια, θα τη βγάλω την άκρη. Βρήκαμε κλειδάκι. Να μπούμε στο shop λοιπόν. Ωραία, θα πάρω και το piggy bag, το οποίο σου δίνει λεφτά, μας χτυπάνε, και το temperance που θα ανοίξω κιόλας εδώ πέρα, δίπλα στο πλασματάκι. Το temperance βλέπετε, άμα χτυπήσει πάνω σου τρώει μισή καρδιά και σου πετάει λεφτά. Άρα εγώ το σκάσω, μου πετάξει χρήματα και καρδούλα που την επανέκτησα. Δεν ήθελα να την πάρει ο Dark Bomb στη συγκεκριμένη, για να έχω μια ολόκληρη full κόκκινη καρδιά. Πήρε και αυτή την κόκκινη, ωραία πάμε. Εδώ προσέξτε, αν δεν πετάτε, σας τραβάνε τα turrets, έτσι. Και εδώ πέρα οι κόκκινες κουράδες κάνουν damage. Τώρα το ερωτηματικό το card, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, άμα την πατήσετε σας κάνει δεύτερη φορά heal, δηλαδή επαναλαμβάνει το όπλο που έχετε αριστερά πάνω. Δεν είναι. Οι εγκέφαλοι εδώ πέρα βλέπετε βγάζουν creep κάτω, να προσέχετε γιατί κάνει και αυτό damage. Και πάμε και στο item room, το οποίο είναι το mini mass. Καλό είναι, speed και range up, και κλειδάκι μας πέταξε. Μια χαρά τα αντικείμενα για πρώτο game που παίζουμε, είναι super τα αντικειμενάκια. Μας πάει καλά το game, πιστεύω θα κερδίσουμε με άνεση τη MAM. Πάμε να τη βρούμε όμως. Εδώ μεγάλο το δωμάτιο. Σκελετή μαύρη. Δείτε τώρα τι κάνει το punching bag. Βλέπετε, πετάνε εκεί τα bones τους και βγάζουμε εμείς άνετα τους αντιπάλους. Αυτοί εκρήγονται κιόλας, προσέξτε τους. Πού είναι ο άλλος ο αντίπαλος? Α, τώρα το χτυπήσαμε. Ας πάρει και την καρδιά το Dark Bomb. Αυτές εδώ τις νεκροκεφαλές που πετάνε πρέπει να τις χτυπήσετε από πίσω, γιατί από μπροστά βλέπετε δεν παίρνουν damage. Τι καρτούλα έβγαλε το The Stars. Θα σας δείξω τώρα τι κάνει το The Stars σε λίγο, θα το πατήσω. Αυτή είναι λίγο δύσκολη, πέφτουν πάνω σου, βγάζουν creep, πετάνε tears και άμα τους σκοτώσεις βλέπετε έχουν επίπεδα. Πατήσω μια το Stars να δείτε ότι σας πηγαίνει στο item room. Ορίστε, αν ας πούμε το ψάχνετε και θέλετε να το βρείτε οπωσδήποτε, για να μην καθυστερείτε, πηγαίνετε πατώντας το Stars, σας πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Ας πάμε και στο δωμάτιο που έχει το Magician, που στην ουσία τα tier σου σαν να μαγνητίζονται στον αντίπαλο και είναι πιο εύκολο να τον πετύχεις. Secret room επιτέλους, είχε και μια αραχνούλα εκεί πέρα, δεν την είδα. Πήρε και την καρδούλα του Dark Bomb. Σχεδόν γεμάτοι είμαστε. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τη MAM. Λοιπόν, το ποδάρι. Προσέχουμε κλασικά τη σκιά κάτω να μην πέσει πάνω μας. Αποφεύγουμε. Τα tiers μας ούτως ή άλλως πηγαίνουν προς τα πλασματάκια, αν θα δείτε. Μαγνητίζονται. Δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω βγαίνουν κομμάτια της MAMS που προσπαθούν να σου κάνουν damage. Πετάει και κάποια μικρά μομπάκια από εδώ και από εκεί. Θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι και το πιο εύκολο boss. Θα εκνευριστείτε τον πρώτο καιρό που θα το παίξετε. Θα λέτε καλά, αυτή δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Έχει πολλά hit points και όλα αυτά. Αλλά είναι μόνο για την αρχή. Θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα πλάσματα και boss αργότερα. Πολύ πιο πολλά hit points που δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλά νομίζω ότι μαζί θα μάθουμε πώς να τα πολεμάμε και πώς να τα κερδίζουμε. Κάπου εδώ νομίζω τελείωσε το ότι βγάλαμε τη MAM. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εδώ πέρα έχουμε και τον τερματισμό. Εντάξει, θα παίξουμε και άλλα games, θα δείτε και συνέχεια πως είναι το game. Θα μιλάμε για τα αντικειμενάκια, θα ξεκλειδώσουμε τα bosses και θα περάσουμε ωραία. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα τουλάχιστον. Αφήστε ένα σχόλιο άμα θέλετε από κάτω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στο Facebook και follow στο Twitter. Για ακόμα περισσότερα βιντεάκια
Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά. Ha ha ha!